φαίνεται ότι ορισμένοι εκπροσωπούν τέτοια ενδιαφέροντα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, διαφωνώ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν έχει βγει από ψηλικές τράπεζες. Δεν έχει βγει από ψηλικές τράπεζες κάτι τέτοιο, για να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Από τις, λέω δηλαδή, ξανά, την μπορεί να έχει στο μυαλό της η Τρόικα, έτσι. Αν θέλετε, δική προθέσεις. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κάποιοι μπορεί να εξυπηρετούν. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή, εσείς φαντάζεστε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της Ελλάδας και το πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ομαδικές απολύσεις, για να πάω στο τέταρτο. Ποια ελληνική επιχείρηση έχει βάλει ο ΣΕΒ δημοσίως τουλάχιστον θέμα ομαδικών απολύσεων? Όχι. Έχει βάλει κανένας μεγάλος εργοδότης δημοσίως θέμα ελληνικών επιχειρήσεων? Όχι. Ακόμα και τράπεζες που μειώνουν προσωπικό πάρα πολύ κάνουν εθελούσιες εξόδους. Οι οποίες, όπως ξέρετε, τελευταία ήταν και επέτυχαν. Δηλαδή δεν υπήρξε μείωση προσωπικού. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι να γίνουν ομαδικές απολύσεις. Άρα, αυτό θέλω να πω. Άρα, αυτό, την αμυντική βιομηχανία. Αυτό. Ναι, και σε αμυντική βιομηχανία υπάρχει μεγάλη αντίσταση ελληνικής κυβέρνησης. Αλλά είπα σε τέσσερα μεγάλα ζητήματα. Στα οποία υπάρχει αυτή η στιγμή η κόκκινη γραμμή. Για να μην. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, αλλά μπορείτε να μου πείτε. Είναι πολύ δύσκολο με το Βενιζέλο που κάνουν σύσκεψη εν όψη αυτών των απαιτήσεων. Γι' αυτό κάνουν σύσκεψη. Μπορείτε να μου πείτε τι λένε, ποια είναι τα σχέδια. Ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο έχουν συμφωνήσει στο εξής. Και εδώ πέρα ο ρόλος του Βενιζέλου που να ξέρετε ότι ήταν καταλυτικός. Ένα. Δεν θα δεχτούμε δημοσιονομικό κενό έξω από τις λογικές μας. Δηλαδή, να πάμε να μας πούνε ότι χρωστάμε άλλα 500, άλλα ένα δις ή να κόψουμε μισούς συντάξεις. Επειδή αφισβητούν να κοντά εισπράξουν. Ναι, δεν το δεχόμαστε. Ναι. Ένα. Δύο. Ο ΕΝΦΑ, ο ενιαίος φόρος ακινήτων, που είναι δυσβάστακτος, τώρα μην παίζουμε. Δύσκολος είναι, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να πάει πίσω από την απόφαση των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων. Της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που με πολύ κόπο, όπως ξέρετε, και πολλά βάσανα φτάσαμε σε μια συμφωνία. Και πολλούς χειρισμούς φτάσαμε σε μια συμφωνία. Τρίτον, πληστηριασμοί. Δεν είναι δυνατόν να μην προστατεύσουμε σε αυτή τη φάση της κρίσης το φτωχό και τον μεσαίο, το τονίζω. Γιατί ακούω από μερικούς υπουργούς ότι έχουν αρχίσει εκπτώσεις. Και τον μεσαίο. Ναι, να τι είμαστε καθαροί. Αυτό, έχουμε εναλλακτικά σενάρια. Ποιο είναι ο μεσαίος, ναι, έχουμε τι εισόδημα πρέπει να υπάρχει. Έχουμε εναλλακτικά σενάρια, αν επιτρέψουμε να μην τα ανοίξω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια. Όμως εννοώ και το μεσαίο και το εννοώ όταν λέω και το μεσαίο. Δεν το λέω σχηματικά. Αν βάλεις κριτήρια, λοιπόν, αρχίζεις και κάνεις διαβάσεις. Ναι, αλλά ακούστε και σήμερα υπάρχει κριτήριο. Ας πούμε ότι η ρύθμιση που έχουμε κάνει είναι για 250.000, αν δεν κάνω λάθος, ή 300.000. Αντικειμενική αξία του ακινήτου. Και φτάνει 450 με την οικογένεια. Άρα και τώρα υπάρχουν κριτήρια, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν μπορεί ένα που είχε μια τεράστια βίλα στην Εκάλη να πάω να τον προστατεύσω. Δεν θα τον προστατεύσω αυτό. 450 αντικειμενική σήμαινε 600 με 700 εμπορική. Ναι, τώρα πια δεν είναι έτσι. Τότε, ναι. Εντάξει, αυτό να το δούμε. Αλλά ξαναλέω και τη μεσαία και το εννοώ όταν λέω το μεσαία. Λοιπόν, και τέταρτον, ομαδικές απολύσεις. Δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω αλλαγή της ήδη δυσμενούς κατάστασης στην εργατική νομοθεσία. Λοιπόν, είναι καθαρό. Δεν χρησιμοποιώ ηρωικούς τόνους και το προσέχω, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Και το λέω και το εννοώ. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και σε αυτή τη φάση που η κατάσταση είναι δύσκολη, έχουμε χρέος, εάν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν λέω να συμφωνήσει κανείς με την κυβέρνηση, θα ήταν λάθος και θεσμικά, αν θέλετε. Έχουμε χρέος να βοηθήσουμε. Ο καθένας όπως νομίζει. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ερχόμαστε να λέμε ότι ξέρετε κάποιοι κάνουν εξαπάτηση. Αυτά είναι έξω από κάθε λογική. Δεν συναισθάνονται τη στιγμή που βρισκόμαστε. Δεν κατανοούμε ότι η Ελλάδα είναι. Και σου λέει κάτι ότι διαπραγματεύεστε και στο τέλος θα μας περάσετε τα δύο από τα τέσσερα και θα είμαστε ελευθεροί. Σας πληροφορώ, κύριε Οικονομέα, ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι φανταζόμαστε. Έτσι. Δεν χρησιμοποιώ τόνους σκληρούς. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για συγκρούσεις κτλ. Δεν το είπα. Ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Και μέχρι πού θα φτάσει αυτή η διάσταση, δηλαδή αν επιμείνουν αυτοί που θα ξεκαθαρίσαμε ότι επιμείνουν, δεν επιμείνουν, θα επιμείνουμε και εμείς. Και η ελληνική κυβέρνηση θα αναπτύξει διεθνή παρουσία. Θα αναπτύξει διεθνή παρουσία και διεθνές παρεμβάσεις. Και ο Βενιζέλος, για παράδειγμα, στο Σαββατοκύριακο μίλησε με τον κύριο Σόιμπλε και τον κύριο Ρεν. Κύριος Πρωθυπουργός έχει αναπτύξει τις δικές του παρεμβάσεις. Λοιπόν, δεν συζήτησαν βέβαια. Δεν συζήτησαν σε ένα ειδικό θέμα. Συζήτησαν πού πάει η ιστορία με τη βιωσιμότητα του χρέους και πώς γίνεται η εκτέλεση του προγράμματος. Αλλά αυτό σημαίνει ότι βάζεις τα πράγματα στο τραπέζι. Λοιπόν, η δική μας άποψη είναι ότι για να βρεθεί λύση πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στο τραπέζι. Έτσι, το να αντιμετωπίζουμε, κάνε το ένα, κάνε το άλλο και βλέπουμε κτλ. Δεν θα τα κάνουμε. Θα πάμε σε μια λύση για τα τέσσερα σημεία που είπα. Τα άλλα έχουμε, τις υποχρεώσεις μας έχουμε αναλάβει και οι υποχρεώσεις μας έχουν γίνει. Λοιπόν, σε αυτά τα τέσσερα σημεία. Δεν μπορεί να είναι μέσα υποχρεώσει να βγάλουμε φτωχού ανθρώπου στον δρόμο. Το είπα ήδη. Για να του φτιάχνουν παράγκε. Το είπα ήδη. Δεν το συζητώ. Ναι. Και αυτέ οι λογικέ προκαλούν, ρίχνουν λάδι στη φωτιά και δεν έχουν σε τίποτα να συνεισφέρουν σε μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο ελληνικό λαό. Λοιπόν, χειρισμό με αποφασιστικότητα, το τονίζω αυτό. Η συζήτηση πρέπει να γίνει να μπουν όλα στο τραπέζι. Κάτι, και καλούμε τι υπόλοιπε πολιτικέ δυνάμει να κατανοήσουν το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.